ποια είναι τα μηνύματα που στέλνει το συνέδριο, κύριε Αναστασόπουλε, και κυρίως πώς βλέπετε, με δεδομένες και τις, με δεδομένους και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που υπάρχουν, πότε εκτιμάτε ότι μπορούμε να γίνουμε μια χώρα με φορολογική κανονικότητα? Είναι εξαιρετική η συγκυρία σήμερα με το 10ο φορολογικό συνέδριο, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι και επαιτειακό. Ενώ ταυτοχρόνως συζητείται το πολυνομοσχέδιο στην Βουλή με πάρα πολλά φορολογικά νέα μέτρα. Φαίνεται ότι εκεί θα υπάρξουν και σημαντικές φορολογικές αλλαγές και ελαφρύνσεις, κάτι το οποίο αποτελεί και στόχο, αν θέλετε, και της σημερινής οργάνωσης του σημερινού συνεδρίου. Όπως παραδέχτηκε και ο Γενικός Γραμματέας, ίσως πολλές αλλαγές ήρθαν απότομα και άγαρμα ακόμη, αλλά αυτό ίσως είναι κατανοητό σε μια χώρα που χρειάζεται δημοσιονομική προσαρμογή. Σήμερα όμως είμαστε στη θέση να μπορούμε να συζητάμε για τις αλλαγές εκείνες, μεταρρυθμίσεις αυτές, που θα επιτρέψουν και την κανονικότητα του συστήματος, αλλά και ένα σύστημα που θα είναι περισσότερο δίκαιο, ειδικά για τις υγιείς επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πληρώνουν τους φόρους τους, ώστε αυτές να αποτελέσουν και πηγές εσόδων βεβαίως για το μέλλον, για το κράτος, φορολογικών εσόδων, αλλά παράλληλα να είναι και ο αναπτυξιακός μοχλός της ελληνικής οικονομίας.